Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, όταν γίνεται η ίδια ερώτηση με το ίδιο περιεχόμενο για να συζητηθεί, σαν και αυτήν που συζητήθηκε πριν από ένα χρόνο, αυτό σημαίνει, αυτό δείχνει ότι δεν έγινε επί της ουσίας τίποτα για τα προβλήματα τα οποία έθιγε η προηγούμενη ερώτηση. Και αυτό αφορά όσο τίποτε άλλο το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Κοντεύει πια χρόνος, ήταν εκεί στα τέλη του Νοέμβρη, από δύο σφοδρές θεομηνίες και από τις πλημμύρες που προκάλεσαν αυτές οι θεομηνίες και οι δυνατές βροχές, και ακόμα τα σημάδια στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ολυμπιάδας, μπορεί κανείς να τα δει, αν περάσει από εκεί. Και σε άλλα χωριά, βέβαια, και σε άλλες κοινότητες. Το γιατί έγινε αυτό είναι γνωστό, το συζητήσαμε και πέρσι. Πλήρης απουσία αντιπλημμυρικών έργων, αδιαφορία κυριολεκτικά, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε καλλιέργειες και στο οδικό δίκτυο της περιοχής, το οποίο κυριολεκτικά με τον τρόπο με τον οποίο υποσυντηρείται, γιατί δεν μπορεί κανείς να πει ότι συντηρείται, καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνο χρόνο με το χρόνο. Δεν είναι και η πρώτη φορά, βέβαια, για την περιοχή εκεί και για την Ολυμπιάδα. Είναι και το ανάγλυφο, οπωσδήποτε παίζει ένα ρόλο. Γι' αυτό και θα πρέπει σε τέτοιου είδους περιοχές τα αντιπλημμυρικά έργα να είναι πρώτη προτεραιότητα. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ ένα ειλικρινές ενδιαφέρον, δεν διατέθηκαν ποτέ οι αναγκαίοι πόροι, ώστε αυτά τα έργα να μελετηθούν, να σχεδιαστούν, εν πάση περιπτώσει να μπουν σε ένα πρόγραμμα να υλοποιηθούν. Και μιλάμε για έργα τώρα πολύ σημαντικά και για το περιβάλλον, αλλά και για τους ανθρώπους και για την ίδια τους τη ζωή. Εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, πέρυσι στην ερώτηση, αναγνωρίσατε ότι, και το γράφουμε στο γραπτό κείμενο της ερώτησής μας, ότι πρέπει επίγουν αυτά τα έργα να γίνουν και ότι θα προσπαθήσετε να επισπεύσετε και μια μελέτη, τέλος πάντων, που υπάρχει εκεί στην Κεντρική Μακεδονία για τη συγκεκριμένη περιοχή, να επισπευθεί και να υλοποιηθεί. Δυστυχώς, μέχρι τώρα, πρέπει να πούμε, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό και καταθέτουμε με αγωνία αυτή την ερώτηση. Μπας και προλάβουμε λίγο τα πράγματα, γιατί ήδη φθινοπόριασε, ήδη τα δελτία έκτακτων καιρικών φαινομένων είναι όλο και πιο συχνά. Ανησυχούν οι κάτοικοι εκεί. Να προλάβουμε λοιπόν να ξεκινήσουν, τέλος πάντων, να γίνουν κάποια επίγοντα έργα, έτσι ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί να αισθανθούν μια ασφάλεια. Σας ρωτάμε λοιπόν, πολύ απλά, τι θα κάνετε για να γίνουν αυτά τα έργα, και χρειάζονται χρήματα φυσικά, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τα αντιπλημμυρικά έργα, και να διευθετηθούν όλα τα ρέματα και όλοι οι χήμαροι, που δεν είναι και λίγα, σε αυτή την περιοχή. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, έχει γεωγραφικές ιδιομορφίες, γι' αυτό και εκεί θα πρέπει το ενδιαφέρον να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι και ένας από τους λόγους που είναι και σπάνια ομορφιά η συγκεκριμένη περιοχή είναι και το γεωγραφικό της ανάγλυφο, το οποίο ευθύνεται σε ένα σημείο και για τις πλημμύρες οι οποίες συνέβησαν τον τελευταίο καιρό πέρσι τον Νοέμβριο. Τα είχαμε πει και τότε. Η αλήθεια είναι ότι διαπιστώντας 15 μήνες ζώντας μια καθημερινότητα, και το οποίο το ζήσα και τις τελευταίες μέρες προσωπικά εγώ και με το θέμα της Θεσσαλίας, ιδίως με τις μεγάλες βροχοπτώσεις, αλλά και του Ιωνίου, άκουγα τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να λέει ότι θέλει περίπου 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί ένα αντιπλημμυρικό έργο στην Ελλάδα. Το οποίο είναι τουλάχιστον ακατανόητος ο χρόνος και οι διαδικασίες που χρειάζονται. Και γι' αυτό, εντός παρενθέσεως, ένα από τα κομμάτια της αλλαγής και της επανακατάταξης ορισμένων αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους και αυτοδιοίκησης, θα είναι και ένα κομμάτι όσο αφορά τον περιορισμό, να καθαρίσουμε τις αρμοδιότητες, να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες για τα αντιπλημμυρικά έργα. Μπλέκεται η αποκεντρωμένη διοίκηση ως δασαρχείο, μπλέκεται η περιφέρεια, μπλέκονται οι δήμοι. Υπάρχουν μέσα διατάξεις οι οποίες εμπίπτουν και στην πολεοδομική νομοθεσία, στο γενικό οικοδομικό κανονισμό. Δηλαδή, μια σειρά ενός τοπίου, το οποίο αντί να διευκολύνει την εκτέλεση των επίγοντων αντιπλημμυρικών έργων, μάλλον βάζει εμπόδια στην υλοποίησή τους. Ειδικά για την περίπτωση του Δήμου Αριστοτέλη, τυχαίνει και με τον Δήμαρχο και με τον κύριο Βαγιάν, τον Δήμαρχο της περιοχής, να έχουμε τακτική επικοινωνία για διάφορα θέματα που υπάρχουν.
χρηματοδοτήθηκε και πριν λίγες εβδομάδες με το ποσό των 250.000 ευρώ για να καλύψει ουσιαστικά ένα κόστος μελέτη. Η μελέτη, από ό,τι ενημερώθηκα και πριν από λίγο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα προχωράει και έχω ζητήσει και από την περιφέρεια να εντείνει τους χρόνους, ώστε να παραδοθεί η μελέτη και να πάμε στο κυρίως έργο που είναι η υλοποίηση του αντιπλημμυρικού έργου, στο οποίο πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε. Και πρέπει η μελέτη, έχει κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, σημαντικές βέβαια λεπτομέρειες, τις οποίες πρέπει να ρυθμιστούν και κυρίως αφορά την διοχέτευση οχημένων και μέσω από μια περιοχή, κατοικημένη περιοχή, η οποία το είχα δει και εγώ όταν είχα επισκεφτεί την περιοχή με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Μαναγιωτόπουλο, πέρσι τον Νοέμβριο. Διέρχεται ο χήμαρος μέσα από κατοικημένη περιοχή και θέλει ειδική πρόνοια για τη διευθέτηση ορυμάτων. Μόλις λοιπόν παραδοθεί η μελέτη, η περιφέρεια, σύμφωνα και με τις δηλώσεις τότε που είχε κάνει και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τζικώστας, είναι πρόθυμο να τη χρηματοδοτήσει. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι επειδή το πρόβλημα των αντιπλημμυρικών έργων είναι σε ευρεία κλίμακα και σε μεγάλη ένταση, και ιδίως τον τελευταίο καιρό που τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν όλο και πιο συχνά, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ειδικότερα, είναι έτοιμοι και επεξεργάζονται ένα σχέδιο χρηματοδότησης πλέον των κυρίως έργων από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων των δύο φορέων, του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ώστε να δοθούν στην υλοποίηση πλέον αντιπλημμυρικών έργων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό θα γίνει σύντομα. Πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, πρέπει να γίνονται τα έργα όπου χρειάζεται δυστυχώς και κατασταλτικά μετά την επέλευση ενός επικίνδυνου φαινομένου να γίνεται με γρήγορους ρυθμούς. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε και το νομοθετικό πλαίσιο σε ένα σημείο, αλλά κυρίως να επιταχύνονται οι διαδικασίες ώστε να μην χρειαστεί να επανερχόμαστε σε επικίνδυνα φαινόμενα σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ευχαριστώ. Κύριε Δελή, για 3 λεπτά. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Να σημειώσω καταρχήν, κύριε Υπουργέ, ότι εκκρεμούν και οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές από την περσινή χρονιά, πέρα από, από τις άμεσες ενισχύσεις. Γενικά, κάθε είδους αποζημιώσεις για τα χωράφια, για τα σπίτια, πέρα από την άμεση ενίσχυση που δόθηκε, όσοι δόθηκε τέλος πάντων στους πλημμυροπαθείς, εκκρεμούν οι αποζημιώσεις, γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία είχαμε καταστροφή 700 στρεμμάτων γεωργικών καλλιεργειών. Είχαμε 114, παρακαλώ, σπίτια τα οποία υπέστησαν πολύ, πολύ σοβαρές βλάβες. Και είχαμε και ένα σπίτι, βέβαια, το οποίο το είδα και εγώ με τα ίδια μου τα μάτια. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν μπορούσε να κατοικηθεί. Έχει αποσταλεί από το Δήμο του Αριστοτέλη το τεχνικό δελτίο της καταγραφής των ζημιών για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών από τον προηγούμενο Μάη και συνεπώς θα πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου, οι δικές σας και των υπολείπων Υπουργείων, να τρέξουν, να βιαστούν έτσι ώστε να δοθούν αυτές οι αποζημιώσεις και όχι να εκκρεμούν μήνες, καμιά φορά και χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα τους Δήμους, οι περισσότεροι από αυτούς, ιδίως οι μικροί Δήμοι, αυτοί οι περιφερειακοί Δήμοι, όχι ότι οι μεγάλοι είναι σε καλύτερη μοίρα, είναι τελείως οι υποστελεχωμένοι και τελείως αποψηλωμένοι από προσωπικό, ακόμα και από εργαζόμενους, απλούς, ανειδίκευτους. Δεν μιλάμε βέβαια για πολιτικούς μηχανικούς ή για άλλες ειδικότητες τόσο απαραίτητες για τέτοιου είδους έργα. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι, και μεταφέρω αν θέλετε και την αγωνία του ίδιου του Δημάρχου, τον οποίον κλιμάκιο του κόμματός μας συνάντησε πριν από λίγο καιρό στη Χαλκιδική, στην Αρναία, σε επίσκεψή μας εκεί, την αγωνία του Δημάρχου και των κατοίκων της περιοχής για το τι μπορεί να συμβεί σε μια περίπτωση πάρα πολύ δυνατής βροχής με την απουσία των αντιπλημμυρικών, όπως είπαμε, έργων. Έχει κατατεθεί μία μελέτη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η μελέτη αυτή βρίσκεται μήνες ολόκληρους, για να μην πω χρόνια, στα σιρτάρια. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η μελέτη να εγκριθεί, είναι όρημη, υπερόρημη και θα πρέπει κυρίως να υλοποιηθεί, να γίνουν αυτά τα έργα. Συνεπώς, οι ευθύνες που θα βαρύνουν από εδώ και πέρα όλα τα επίπεδα της κρατικής εξουσίας για ό,τι μπορεί να συμβεί, νομίζω ότι θα είναι βαρύτατες. Θα καταθέσω την επιστολή του Δήμου Αριστοτέλη, του Δημάρχου, καθώς και το δελτίο τύπου στα πρακτικά.
Υπάρχει όμως, ξέρετε, επειδή είχαμε κάνει και πέρυσι την ίδια ερώτηση και μάλιστα πριν γίνει επικαιρή, ήταν και γραπτή. Υπάρχει μια απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από την κυβέρνηση δηλαδή, η οποία μας προβληματίζει. Με ημερομηνία λοιπόν, στις 12 Δεκεμβρίου του 2019, περίπου δύο εβδομάδες μετά τις πλημμύρες, το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας πληροφορεί εν υπόγραφα ότι ο Δήμος Αριστοτέλη δεν ανήκει σε ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, όπως προκύπτει από το στάδιο της προκαταρκτικής αξιολόγησης. Κοιτάξτε, είναι εξωφρενικό, το καταλαβαίνετε κι εσείς, σε μια περιοχή όπου κάθε χρόνο σημειώνονται πολύ μεγάλες πλημμύρες και κινδυνεύουν άνθρωποι. Η Χαλκιδική είναι μια από τις περιοχές που έχουμε τέτοιες πλημμύρες και λόγω του αναγλύφου της και λόγω της έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων και λόγω των μεγάλων και πολλών ρεμάτων που έχει, αυτή η περιοχή να μην είναι στις ζώνες υψηλού κινδύνου. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε κι εσείς. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει, όταν μια περιοχή δεν βρίσκεται σε μια τέτοια ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για αντιπλημμυρικά έργα. Και ότι αυτά αρχίζουμε να σκεφτόμαστε να τα κάνουμε αφού γίνει μια πλημμύρα. Αυτό έγινε το 2014, έγινε το 2015, έγινε και το 2016. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Βεβαίως εδώ θυμάμαι τώρα ότι το ίδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το καλοκαίρι του 2017 για την περιοχή της Μάνδρας είχε αναρτήσει ότι είναι θωρακισμένη από οποιαδήποτε πλημμύρα για τα επόμενα 100 χρόνια. Και λίγους μήνες μετά είδαμε την τραγωδία. Εν πάση περιπτώσει, θα το ξαναπούμε, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε κι εσείς φυσικά πάρα πολύ καλά, όχι μονάχα εμείς, ότι δεν είναι στις προτεραιότητες αυτού του είδους της ανάπτυξης, της καπιταλιστικής, αυτήν που και η κυβέρνηση σας υπηρετεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοια έργα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, έργα υποδομής. Αυτά είναι τα έργα που χρειάζονται σήμερα πριν απ' όλα οι άνθρωποι. Και βεβαίως, όσο και αν ψάξει κανείς, όσο και αν ψάξαμε να βρούμε και σε αυτό το περιβόητο νέο Ταμείο Ανάκαμψης των πολλών δις, δεν βρήκαμε ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο, όπως δεν βρήκαμε καμιά πρόνοια ούτε για την παιδεία ούτε για την υγεία. Φαίνεται ότι όλα τα λεφτά είναι για τα πράσινα αρπακτικά, της πράσινης ενέργειας και του πράσινου New Deal και για τα αρπακτικά βεβαίως της νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Και δεν περισσεύει τίποτα για τα έργα, τα πραγματικά, αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη ο λαός μας. Ευχαριστώ.